Ναι, σίγουρα είναι για μας μια μεγάλη νίκη με βάση έτσι πως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Γι' αυτό θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου που μέχρι το τελευταίο λεπτό πάλεψαν πάρα πολύ και προσπάθησαν με όλες τις δυνάμεις για να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Η ουσία είναι όμως ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ κακό ποιοτικά παιχνίδι. Νομίζω ότι σε όλο το 90 λεπτό δεν δημιουργήθηκε η παραμικρή ευκαιρία και από τις δύο ομάδες. Ήταν ένα παιχνίδι που πήγε περισσότερο στη δύναμη και στις προσωπικές μονομαχίες. Εμείς είχαμε πάρα πολύ αργή ανάπτυξη, αργό τρόπο σκέψης και δίναμε στον αντίπαλο να εύκολα να κλείνει χώρους και να μην μπορούμε να δημιουργήσουμε καταστάσεις επικίνδυνες στην αντίπαλη ομάδα. Νομίζω ότι η ασορτή και με τις δύο ομάδες, ειδικά με τη δικιά μου, ήταν και ο διαιτητής. Νομίζω η διαιτησία σήμερα ήταν σε κακή μέρα. Και εμείς ευτυχήσαμε σε μια απόφαση του διαιτητή που μόνο αυτός την είδε να μας κρατήσει ο Σύφης μέσα στο παιχνίδι και μια φάση, μια στατική φάση στο τέλος να μας δώσει και τους 3 βαθμούς, μια νίκη η οποία είναι νίκη η οποία δείχνει χαρακτήρα και νοοτροπία νικητή. Ήδη είναι 5η αγωνιστική, η ομάδα μας δεν έχει δεχτεί γκολ. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια νίκη η οποία μας ανεβάζει στις υψηλά βαθμολογικές θέσεις και μας δίνει τεράστια ψυχολογία και όθηση για την δύσκολη συνέχεια. Θέλω να δώσω για μια ακόμη φορά συγχαρητήρια στα παιδιά που πάλεψαν πάρα πολύ. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους αντίπαλους και στον coach εδώ, η οποία είναι μια πάρα πολύ καλή και ανταγωνιστική ομάδα. Μια ομάδα με νεαρά παιδιά, η οποία παλεύει και μάχεται όλα τα παιχνίδια, γιατί είδα και τα παιχνίδια τα προηγούμενα που έχει παίξει. Και να τους δώσω συγχαρητήρια για την εικόνα που παρουσιάζουν και νομίζω ότι η σημερινή τους εμφάνιση, άσχετα αν δεν ήταν ποιοτικά καλή, αλλά αγωνιστικά, με πάθος, με δύναμη, παλέψανε τα παιδιά και στα 90 λεπτά. Νομίζω εμείς ήμασταν πιο τυχεροί, γιατί αν ο Σύφης δεν απέκρουε το πέναλτι, ίσως η εξέλιξη του παιχνιδιού να ήταν διαφορετική, άσχετα αν ήταν ή δεν ήταν. Η εξέλιξη του παιχνιδιού σίγουρα θα ήταν διαφορετική. Νομίζω ότι ήμασταν, σας είπα, πιο τυχεροί και κερδίσαμε με την τελευταία φάση του Σπαχίου, ο οποίος μας έδωσε και το τρίποντο. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στα παιδιά, η ομάδα να πραγματοποιήσει τους στόχους τους και ό,τι καλύτερο. Ναι, σίγουρα με βάση την εικόνα του παιχνιδιού, το πιο δίκαιο θα ήταν η ισοπαλία. Ο στόχος είναι εμείς, σας είπα, να κερδίζουμε κάθε Κυριακή και στο τέλος θα κάνουμε το ταμείο μας. Μέχρι στιγμής το κάνουμε, θα συνεχίσουμε πάνω σε αυτό το μοτίβο που έχουμε εφαρμόσει μέχρι τώρα και νομίζω ότι θα δούμε στο τέλος που μπορεί αυτή η ομάδα να φτάσει. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η ομάδα μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά. Σίγουρα έτσι είναι το ποδόσφαιρο και αποδείχθηκε για άλλη μια φορά. Αξίζει να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου και με εικόνες και με εμφανίσεις σαν την σημερινή. Τα παιδιά δείχνουν ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα σε αυτό το πρωτάθλημα. Παλέψαμε για 95 λεπτά, τρέξαμε, πρεσάραμε τον αντίπαλο, έγινε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Δεν απειληθήκαμε σε καμία φάση του παιχνιδιού 90 λεπτά. Η μόνη φορά που απειληθήκαμε έγινε στο 95, με μια στημένη φάση, με ένα κόρνερ που δεχθήκαμε τον γκολ. Το μάτς μπορούσε να έχει τελειώσει κάποια λεπτά νωρίτερα με το πέναλτι που χάσαμε. Δυστυχώς έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κοιτάμε μπροστά τα επόμενα παιχνίδια. Μπορώ να πω ότι εάν θα αγωνιζόμαστε με αυτό το πάθος, με αυτή τη δύναμη, με αυτή την θέληση, θα έρθουν και οι βαθμοί που χάσαμε τόσο άδικα σήμερα. Ψηλά το κεφάλι, συνεχίζουμε. Δεν ήταν θέμα ότι κάτι δεν πήγε καλά. Το μάτς ξέραμε και το συζητήσαμε με τα παιδιά, θα πήγαινε στο γκολ. Σίγουρα το δίκαιο αποτέλεσμα θα ήταν ισοπαλία έτσι πως εξελισσόταν το παιχνίδι. Μας δόθηκε η ευκαιρία, όπως σας προείπαμε, το πέναλτι να πάρουμε το παιχνίδι και σίγουρα θα τελείωνε εκεί το παιχνίδι. Δεν ήρθε το γκολ και δεχθήκαμε αναπάντεχα στην τελευταία κυριολεκτικά φάση του παιχνιδιού από το πουθενά ένα γκολ. Και πήρε τους βαθμούς η αντίπαλη ομάδα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Σε επόμενο μάτς μπορεί να γίνει το αντίστροφο. Κοιτάζουμε μπροστά και όλα θα πάνε καλά. Εντάξει, θέλει και τύχη, έτσι είναι, όπως τα λέτε. Θέλει και λίγο τύχη εκεί. Εγώ είμαι πιο τυχερός, έπιασα το πέναλτι. Η ομάδα μου ήταν πιο τυχερή. Εμείς ήρθαμε με σκοπό εδώ πέρα να κερδίσουμε. Δεν ήρθαμε για ισοπαλία. Ήταν ένα κακό παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Πήγε στη δύναμη. Στο τέλος ήμασταν πιο τυχεροί και κλέψαμε το αποτέλεσμα. Η συνέχεια είναι δύσκολη, δεν έχει γίνει κάτι. Το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο.
Συνεχίσουμε με τα όποια προβλήματα που έχουμε, τραυματισμούς και με τις εναλλαγές γηπέδων από πλαστικό σε χόρτο και όλα αυτά. Θα συνεχίσουμε αυτό που είπε και ο coach, όσο πιο ψηλά θέλουμε να τερματίσουμε και βλέπουμε. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Πιστεύω στα 10 μεγάλα στο χόρτο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου, στον προπονητή μου. Δυστυχώς ήμασταν άτυχοι και όπως λέγει ο νόμος του ποδοσφαίρου, άμα δεν το βάλεις, θα το φας. Εντάξει, προχωράμε, εννοείται. Οι βαθμοί θα ξαναρθούν, πιστεύω. Το πάθος που βγήκε στο γήπεδο ήταν εμφανής. Από εκεί και πέρα, μόνο προχωράμε. Το διαγράφουμε. Ήταν άτυχο. Κρατάμε την καλή εμφάνιση. Κρατάμε τον κόσμο που ήρθε στο γήπεδο για να τον ευχαριστήσουμε. Και από εκεί και πέρα προχωράμε. Τίποτα άλλο. Σίγουρα είναι ένας, να το πω, 12ος παίχτης στο γήπεδο. Μας βοηθάει. Μας προωθεί να κάνουμε καλές εμφανίσεις. Και μακάρι να συνεχίζεται να έρχεται. Και θα προσπαθήσουμε και εμείς να τον κρατήσουμε τα αποτελέσματα.